Ήθελα να σα ρωτήσω σχετικά με το ίδιο κολλητικό, που το έχουμε περιέγραψει για την επανάληψη εδώ πέρα και από τι εξήγησει που θα συζητούμε συνεχίζοντα με του αλλήλου, ότι εχθέ η πρωτοβουλία τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τη κυρία Καπατάη, και με τη συμμετοχή του κυρίου Τζίνα, εκδίστηκε ένα ραντεβού με τον υποδοχητή να μην πω για την πολιτική που είχατε, αλλά ακόμα η πολιτική που είχε προηγουμένω εκπίσει οι πολιτικέ. Εκδίστηκε ένα ραντεβού για συνάντηση μια καμπανάκια με τον κύριο Τζίκα και πήγα και εγώ σε αυτή τη συνάντηση και μου μοιάζα το θέμα τη μεταφορά που είχα, τη μάλλον του επισήματο που είχα τη εξυπηρέτηση στον καθήκον τη συμμετοχή μα από το ΙΚΑ Αρχές Παρασκευής και της Ελληνοτόρου Αλεξάνδρου. Θα σας τα δείτε ασφαλώς και ο κύριος Τζίκα, όπως εγώ θέλω να επισημάνω αυτή τη συνάντηση. Και θέσατε το πρόβλημα, όπως και η κυρία Καπατάη του κυρία Τζίκα στον υποδιοικητή, που είναι τελικά από υποδιοικητής, οι οποίοι θα στοιχεί με βάση τα στοιχεία ελεγχού και θα καταργήσουν το ΙΚΑ του Κοινοταγωγού. Ας είπε ότι θα εξετάσει βέβαια το θέμα. Δεν ήταν ικανοποιημένοι. Πήγα και κατόπιν αυτού στη συνέχεια στην ελληνική μου πρωτοβουλία πήγαμε στον διοικητή που είχα, τον κύριο Σπυρόπουλο, όπου εξέσαμε το θέμα. Ήταν εγκύμενο ο κύριο Σπυρόπουλο, έτσι ότι είχε μεταβολή από τον διοικητή που είχα. Και μα υποσχέθηκε ο κύριο Σπυρόπουλο ότι θα το εξετάσει και εδώ στο ενημερώνω να μα δώσει τη δική απάντηση. Και το λέω αυτό διότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει το ΙΚΑ, πρέπει να αρχίσει το ΙΚΑ του Κοναγκού στις 15-16 Φεβρουαρίου. Επομένως, ό,τι γίνει θα γίνει αρκέ πράγμα την άλλη εβδομάδα. Αν δεν είναι ο κ. Τζίπελα να προσθέσει κάτι. Πράγματι, έγινε κατορθωτό να έχουμε τη συνάντηση αρχικά με τον διοικητή του ΙΚΑ και στη συνέχεια με τον διοικητή, μετά από πολλές προσπάθειες και πιέσεις. Το αποτέλεσμα δεν είναι ευχαριστώ. Καταρχήν ο κύριος Κουδηγητής, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ουσιαστικά σήκωσε τα χέρια, δηλώνοντας ότι είναι πολύ αργά πλέον και ότι δεν είναι ξεπερνάει τις δικές του αρμοδιότητες και οποιαδήποτε ανάγκη της απόφασης. Και κατά αυτόν τον τρόπο μας παρέμβησε στον διοικητή. Η συνάντηση με τον διοικητή δεν έκανε πάλι κάποιο ουσιαστικό θετικό αποτέλεσμα, μία αόριστη υπόσχεση. Αυτό το οποίο μάλιστα φάνηκε ξεκάθαρα από την τοποθέτηση έτσι γύρω από το θέμα ήταν ότι, και το απέφυγε μάλιστα και στον Δήμαρχο, που είπε σας πιέζουν οι υπάλληλοι του ΙΚΑ, Δήμαρχο. Και βέβαια πολύ ωραία ο κ. Δήμαρχος διέψευσε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η εντύπωση που είχε ο διοικητής είναι ότι υπάρχει μια αρχική συντεχνιακή πίεση και ότι δεν είναι έτοιμα της τοπικής κοινωνίας. Σωστά λοιπόν ο Δήμαρχος απέριψε αυτόν τον εξηγισμό, δήλωσε ότι είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι έτοιμα του Δημοτικού Συμβουλίου η διατήρηση του ΙΚΑ. Και κάτω από την πίεση που η οποία προασχέθηκε και το αίτημα του να επανεξεταστούν όλα για να δοθεί χρόνο, έδειξε μια όρθια υπόσχεση. Μία απαντώντα ουσιαστικά στο αίτημα τουλάχιστον του να δοθεί μια παράταση για να εξεταστούν οι αναλυτικέ προτάσει. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μα απεσιάζει όσον αφορά την εξέλιξη του ζητήματος.